Το πρώτο θέμα της σημερινής διάταξης είναι η διακίνηση των απορριμμάτων, η υπάρχουσα κατάσταση εξελίξης και ενέργειας. Πριν δώσω το λόγο στον εισηγητή, τον κ. Σμερινιώτη και πρόεδρο του ΦΟΣΔΑ, να μας ενημερώσει για την κατάσταση, θέλω να πω δύο κουβέντες για το αδιέξοδο στο οποίο βρισκόμαστε όλοι, ανεξάρτητα αν τα μεταφέρουμε τα σκουπίδια ή τα ρίχνουμε σε κομματερές ή κάνουμε προσπάθεια διαχείρισης. Έχει αφαιθεί η Πελοπόννησο στην τύχη της, κυριολεκτικά. Οι μεγάλες κουβέντες είναι χωρίς αντίκρισμα, από όπου και αν αυτές προέρχονται. Και πρέπει πολύ σύντομα να βρεθούμε σε επίπεδο ΦΟΣΔΑ για να πάρουμε αποφάσεις. Διότι κινδυνεύουν οι Δήμοι και οι Δήμαρχοι να χρεωθούν απολύτως μια κατάσταση για την οποία δεν ευθύνονται ήδη. Δηλαδή τη διαχείριση των απορριμμάτων, για τα οποία υπάρχουν 400 εκατομμύρια ευρώ, δυστυχώς αχρησιμοποιείται μέχρι τώρα. Λυπούμε για το γεγονός ότι σε όλα τα επίπεδα, εκπρόσωποι όλων των επιπέδων, στρέφονται κατά τον Δημάρχο και του πρώτου βαθμού αυτοδιοίκησης για ένα ζήτημα για το οποίο εμείς δεν ευθυνόμαστε. Τουλάχιστον για το μέρος που είναι η διαχείριση, που είναι και το μείζον. Θα δώσω το λόγο στον κ. Σμερινιώτη, που είναι και πρόεδρος του ΦΟΣΔΑ, να μας πει και για το δικό του πρόβλημα εδώ και γενικότερα πώς τα βλέπει και βεβαίως το τι σκέπτεται σε επίπεδο ΦΟΣΔΑ να κάνει τον άνθρωπο. Φαίνεται ότι δεν υπάρχει καμία ουσιαστική εξέλιξη στο θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Συγκεκριμένα, από το μέτωπο του διαγωνισμού της περιφέρειας έχει πολύ καιρό να υπάρξει κάποιο θετικό μήνυμα να το προχωράμε. Σε συνάντηση που είχαμε με μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην περιφέρεια Πελοποννήσου και σε ερώτηση σχετικού στελέχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το πότε συγκεκριμένα αναμένεται να υπάρξει και η ανάδοχο του διεθνού διαγωνισμού, η ημερομηνία που τέθηκε ήταν η 15η Δεκεμβρίου του 2013. Μια ημερομηνία που είναι σαφώς δύο χρόνια μετά από ό,τι προέβλεπε η απόφαση της Δημιουργικής και το χρονοδιάγραμμα της Δημιουργικής, δύο χρόνια και κάτι μήνες μετά, τη στιγμή κατά την οποία οι χώροι διάθεσης τυπικά έχουν κλείσει, κάποιοι έχουν μόνο έχουν προβλήματα και με τις δικαστικές αποφάσεις, αλλά και ακόμα όπου είχαν τοποθετηθεί οι δεματοποιητές και εκεί τα προβλήματα τώρα που είναι ακόμα περισσότερα. Σχετικά τώρα με αυτά που είχαμε αποφασίσει για το μεταβατικό διάστημα. Ξέρω ότι στη σκάλα Λακωνίας εγκρίθηκαν περιβαλλοντικοί όροι. Εγκρίθηκαν από ό,τι με ενημέρωσε και ο Δημήτρης για την μετατροπή του συστήματος δεματοποίησης των συμμίκτων, μάλλον την τροποποίηση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και των περιβαλλοντικών όρων ώστε να τοποθετηθεί κδάη και σύστημα κομποστοποίησης στη Φύλο, Τρίπολη. Το θέμα είναι ότι ενώ είχαμε θετική γνωμοδότηση από το Περιφερειακό Συμβούλιο στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, εμφανίστηκαν δύο έγγραφα από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, που για λόγους, πρώτα απ' όλα δεν ξέρω γιατί ερωτήθηκε και γιατί εστάλει έγγραφο από την διεύθυνση περιβάλλοντος της αποκεντρωμένης διοίκησης, γιατί από τη στιγμή που τηρούνται οι αποστάσεις, προβλέπει ο ΠΕΣΔΑ, τα 500 μέτρα από οικισμούς και 1000 από σχέδιο πόλεως, δεν ξέρω γιατί ερωτήθηκε. Και με βάση αυτό το έγγραφο του ΓΕΘΑ, εμφανίστηκε και ένα έγγραφο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, το οποίο βάζει το θέμα των αποστάσεων από αεροδρόμια, χωρίς να μπαίνει σαφώς το θέμα και να τοποθετείται αν το αεροδρόμιο υπάγεται στις διατάξεις του σχετικού κανονισμού. Συγκεκριμένα, δεν το έχω βάλει το έγγραφο, αλλά αναφέρεται ότι με πληροφορίες στον τοπικό τύπο, το αεροδρόμιο πρόκειται να γίνει πολιτικό και γι' αυτό καλό είναι, λέει, χωρίς να λέει εγκρίνω ή δεν εγκρίνω, να ζητηθεί άλλο χώρο. Νομίζω ότι η κατάσταση δεν πάει άλλο. Δόθηκε μια παράταση για την συγχώνευση των ομαριακών φόντσα. Πρέπει να βάλουμε μια σφιχτή ημερομηνία, τουλάχιστον μέσα στο Φεβρουάριο, να τελειώνουμε με το κλείσιμο τους οργωτούς ενεργές που προβλέπει ο νόμος,
ώστε να ξεκινήσει η λειτουργία ο περιφερειακός Πόδασα και από εδώ και πέρα πιστεύω ότι πρέπει να βγούμε σε μια ξεκάθαρη τοποθέτηση όλων, να μπουν συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και προτεραιότητες και εάν τέλος πάντων η περιφέρεια που έχει την αρμοδιότητα μετά την εκχώρηση αυτής από την Διοικητική Επιτροπή για να προχωρήσει το διαγωνισμό για την οριστική επίλυση του προβλήματος θεωρεί ότι δεν μπορεί να τρέξει το συγκεκριμένο θέμα, να το αναλάβει πλέον ο Φόντισα και να τελειώνει αυτή η ιστορία ή τουλάχιστον να δρομολογηθεί μια συγκεκριμένη λύση με συγκεκριμένο σφιχτό χρονοδιάγραμμα το οποίο αυτή τη φορά θα τηρηθεί. Πάντως είναι πολύ δύσκολη κατάσταση, με πολύ αργούς ρυθμούς κινείται όλο το σύστημα των εκκλήσεων, πάρα πολύ δύσκολη όλη και φυσικά πάρα πολύ δύσκολη υλοποίηση. Και βέβαια πρέπει στη διάρκεια μια μεγάλη υλοποίηση του όλου project, είναι πάρα πολύ μεγάλη. Με κόστος, πραγματικά αρκετά μεγάλο, με κίνδυνο, πολλοί δήμοι, όπως και εγώ αλλά και άλλοι, να μην παραξύνουν το περιορισμό του 2013. Διότι το κόστος που στοιχίζει αυτή η διαχείριση, όποια διαχείριση, η μεταφορά και η παροποίηση, είναι δυσανάλογη των ποσών που εισπράττουμε και δυστυχώς έχουμε μεγάλο πρόβλημα στο να ισοσχηγήσουμε τους λογισμούς του 2013. Και έχουμε κάνει και επιστολές στο Υπουργείο Σπερικών, και εμείς αλλά και στο Μουκιάδη Δήμο, για να βρεθεί μια λύση, διότι πραγματικά υπάρχει ζήτημα με την επιτήρηση. Με το μηνιαίο κλείσιμο, τον έλεγχο και το τυπάρχο. Άρα είναι το θέμα πολύ πλευρό για αυτούς που κάνουν ό,τι κάνουν, αλλά και για τους άλλους με προσθήματα. Μονάδες φοποστοποίησης. Μόνο η φοποστοποίηση θα δώσει λύση στο πρόβλημα με φτηνό κόστος. Λυπούμε για το γεγονός ότι απέναντί μας ο μεγάλος αντίπαλος ενδεχομένως να μην είναι το οικονομικό πρόβλημα, να είναι η γραφειοκρατία και το κράτος μας που με την όλη συμπεριφορά του τηρεί μια εχθρική στάση απέναντί μας. Μας ρίχνει ευθύνες, μας φορτώνει προβλήματα, μας φορτώνει αρμοδιότητες χωρίς φόρους και από πάνω μας κατηγορεί περίπου ως υπευθύνους για όλα τα προβλήματα της χώρας. Εγώ θα δω την Πέμπτη την κυρία Ευαγγελίδου. Έχω πάει μέχρι τώρα και ως Δήμος αντιμετωπίζω σοβαρότατα προβλήματα εδώ και χρόνια, 5 φορές στο ΙΠΕΚΑ. Και λυπούμε για το γεγονός ότι όλα αυτά τα οποία συμφωνήσαμε ομόφωνα δεν προωθούν. Όλα αυτά για τα οποία εμείς είμαστε όλοι μαζί και 26 δήμοι. Δηλαδή κοποστοποίηση και λύση στο πρόβλημα για τον ενδιάμεσο χρόνο. Μέχρι την οριστική επίλυση από την περιφέρεια που τη στηρίζομαι.